Καλημέρα φίλες και φίλοι, και να αρχίσουμε την κουβέντα μας εδώ στο στούντιο του Sky. Να αρχίσω από τον κύριο Κράτσα, ο οποίος έχασε την καρέκλα του άνθρωπος. Παλαιότερα ήταν υφυπουργός επικοινωνιών, υφυπουργός μεταφορών, και ξαφνικά, όπως είχαμε μάθει τότε, απομακρύνθηκε εξαιτίας όλης αυτής της ιστορίας των ΟΤΕ. Είναι αλήθεια, κύριε Κράτσα? Καταρχάς, κύριε Τλάγκα, θα έλεγα ότι αυτή η ιστορία, όπως την αναφέρατε εσείς χαρακτηριστικά, είναι μόνο κορυφή του παγόβουνου. Αναφερθήκατε στο 1 εκατομμύριο ψηφιακές παροχές που αναφέρονται, αλλά στην ουσία είναι 4 εκατομμύρια ψηφιακές παροχές. Δηλαδή, πόσα λεφτά είναι, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, τα συμφέροντα δηλαδή πόσα είναι, που κονταροκτυπούνται. Είναι 4 εκατομμύρια ψηφιακές παροχές, δηλαδή άλλα 3 εκατομμύρια, και είναι και το πρόγραμμα το πληροφορικής, είναι το πρόγραμμα της δορυφορικής επικοινωνίας, είναι το πρόγραμμα της κινητής τηλεφωνίας. Μιλάμε για 1,3 με 1,4 τρισεκατομμύρια δραχμές. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Αστρονομικό ποσό. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Αστρονομικό ποσό. Και βεβαίως όλα αυτά, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και πριν, εντάσσεται μέσα σε μια κατανομή προμηθειών της ύψους 8,5 τρισεκατομμυρίων δραχμών. Είναι αυτά. 8,5 τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια, έτσι, που είναι, για το να συνειδητοποιούμε και το ποσό, δηλαδή. Τρισεκατομμύρια δραχμές. Είναι το πακέτο Delors 2. Επομένως, όλα αυτά πιστεύω εγώ έχουν σχέση με την κατανομή των προμηθειών. Και αν σε αυτά βρεθούν λύσεις, νομίζω, μέσα στην κυβέρνηση, θα κρατηθεί. Διαφορετικά, εγώ βλέπω ότι μπορεί να πέσει. Θέλω και τη δική σας αίσθηση, επειδή είσαστε σε εκείνο το κέριο και νευραλγικό πόστο και δεν απαντήσατε βέβαια στο αν απομακρυνθήκατε εξαιτίας. Να σας απαντήσω. Εμείς ξέρουμε δηλαδή ότι είχατε ένα κονταροχτύπημα. Ότι εσείς φωνάζετε τότε για τα ψηφιακά. Και για τις τιμές που έδινε η Ιντρακόμα, δεν κάνω λάθος. Να σας απαντήσω. Εγώ είχα υποχρέωση ως υπουργός να ενημερώσω. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήταν ενημερωμένος, δεν ήταν προετοιμασμένος. Μην ξεχνάτε ότι η κατάσταση στην ελληνική τηλεπικοινωνία ήταν τραγική. Όταν ανέλαβα εγώ, δεν υπήρχαν τηλέφωνα, περίμενε 10 χρόνια πάρει τηλέφωνα και ξεκίνησα μια επανάσταση. Ένα άλμα στο αύριο, την εποχή εκείνη. Αυτά που βλέπετε σήμερα, κινητή τηλεφωνία, ψηφιακή τεχνολογία, τα καρτοτηλέφωνα. Είναι ένα μικρό κομμάτι. Αλλά φωνάζατε για τις συμβάσεις. Ναι. Και αυτό έπρεπε να γίνει. Τα βρήκα σήμερα το πρωί. Σειρά άρθρων δικών σας. Βεβαίως. Για τις τιμές που έδιναν τότε οι προμηθεύτριες εταιρείες. Να ολοκληρώσω. Και το ερώτημα ήταν, θα προχωρήσουμε στη νέα τεχνολογία? Θα δεχτούμε, θα κάνουμε το άλμα στο αύριο? Και απάντησα ναι. Και από την άλλη μεριά, είχα υποχρέωση εγώ να ενημερώσω τον Πρωθυπουργό για αυτά που ήταν τα διεθνή δεδομένα και τα ελληνικά δεδομένα. Και πιστεύω ότι σε αυτή την υποχρέωση κανείς πρέπει να αναλαμβάνει και το πολιτικό κόστος. Και τον έλαβα το κόστος αυτό, εκείνη την εποχή. Και δεν μετανιώνω γι' αυτό. Τι θα σας έλεγε τότε ο Μητσοτάκης? Σήμερα είμαι δικαιωμένος. Τι σας έλεγε ο Μητσοτάκης τότε? Κοιτάξτε, εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή, αληθεύει, κύριε Κράτσα, ότι ο Μητσοτάκης ήταν με λίγα άλλα με τον κούκαλι? Αυτό μη ρωτάτε, με ρωτήστε εκείνον. Εγώ να ξέρω τι σχέση. Ότι μετά αγρίεψαν τα πράγματα, μετά. Δεν ξέρω. Μετά την πτώση του Μητσοτάκη, ξεχνάτε, εκείνη την εποχή, και κατήγγειλε τον Κόκαλη. Εκείνη την εποχή ο κ. Κόκαλης ήθελε να πάρει τις πρώτες παραγγελίες. Εγώ είχα διαφωνούσα, να θυμόστε. Και έλεγα ότι πρέπει να έχουμε διαφάνεια. Δηλαδή, εσείς όχι απλώς διαφωνούσατε, εσείς τον είχατε κράξει, με συγχωρείτε που θα το πω έτσι. Διαγωνισμοί, έστειλα επιστολές. Εγώ βρήκα άρθρα δικά σας που λέτε ότι ήταν μια φοβερή σύμβαση για το ελληνικό δημόσιο. Φοβερές οι συμβάσεις και οι προτάσεις. Οι διεθνείς τιμές ήταν πολύ χαμηλότερες. Και βεβαίως θα έλεγα ότι η δική μου παρέμβαση βοήθησε τότε. Διότι όταν αργότερα πήρε τη σύμβαση ο κ. Κόκαλης, όταν είχα φύγει πια εγώ από το Υπουργείο, αργότερα την επόμενη σύμβαση μάλιστα, μπήκε ένας όρος που έλεγε ότι οποτεδήποτε πετύχουν τιμές χαμηλότερες, δηλαδή δώσει κάποιος προσφορά χαμηλότερες στον ΟΤΕ ή στη διεθνή αγορά, προσέξτε, αυτό δεν το έχει αναφέρει κανείς, ή στη διεθνή αγορά βρεθεί χαμηλότερη τιμή, είναι υποχρεωμένη. Το ξέρετε ότι έχουν αλλάξει όροι, βέβαια. Δεν πήρα τα 11 δις πίσω το ελληνικό δημόσιο. Ο ΤΕ δεν τα πήρε. Η δικαστική απόφαση να τα πάρει. Η δικαστική απόφαση να τα πάρει, αλλά έχει αλλάξει τους όρους. Και δεν είναι μόνο. Και αυτό είναι ευθύνη του ΟΤΕ. Είναι ευθύνη του ΟΤΕ, δεν ξέρω. Και όχι του ΟΤΕ. Τα δισεκατομμύρια που έπρεπε να επιστρέψει ο Κούκαλης δεν έχουν επιστρέψει. Είναι ευθύνη της κυβερνήσεως αυτό. Η οποία έπρεπε καταρχάς να πάρει τα 11 δισεκατομμύρια πριν, πήρε μόνο 1,5 δισεκατομμύριο. Τα άλλα είπαν να το αναθέσουν σε μία διαιτησία, που και αυτό είναι διαβλητό. Αλλά κατά την άποψή μου ήταν πολύ μεγαλύτερο το ποσό από τα 11 δισεκατομμύρια. Και πώς εσείς σχολιάζετε το γεγονός ότι η πρώτη τιμή που πήρε ο Κόκαλης ήταν 54.000 δραχμές, αυτή που κυνηγήσατε εσείς δηλαδή? Τα 54.000 που πρόσφερε ο Κόκαλης χωρίς να κατεβαίνει δραχμή. Και είπατε εσείς εγώ ότι υπάρχουν καλύτερες τιμές στη διεθνή αγορά. Πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή. Πώς κατέβηκε με τα 47.000 δραχμές? Θα σας πω, για πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή που αποφασίστηκε πια να ανατεθεί στις εταιρείες Ιντρακόμ και Siemens οι συμβάσεις, όταν είχα φύγει πια εγώ από το Υπουργείο, βρέθηκε, έγινε ένας αμοιβαίος συμβασμός, υποχωρήθηκε από τις δύο μεριές και μπήκε ο όρος αυτός, ο οποίος υποτίθεται θα εξασφάλιζε στο μέλλον
όποτε πέτυχε νεωτέ, έστω και μετά από 10, μετά από 5 χρόνια. Μα πέτυχε καλύτερες τιμές. Η επόμενη προσφορά που έκανε ο ίδιος ο Κόκαλης ήταν 47.000. Άρα η ευθύνη είναι σήμερα στη σημερινή κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης τι έκανε τότε για να τα διερευνήσουμε όλα από την αρχή μέχρι σήμερα, μέχρι την, από την εποχή Μητσοτάκη μέχρι την εποχή Σιμίτη. Εγώ πιστεύω ότι. Εσείς γιατί απομακρυνθήκατε, δηλαδή. Να μου επιτρέψετε να σας πω, επειδή έχουμε παρακολουθήσει αυτή την ιστορία τη δική σας στο Υπουργείο Μεταφορών, εσείς γιατί βίαιως απομακρυνθήκατε. Τα βρήκε το γραφείο του Μητσοτάκη με τον Κόκαλη. Κοιτάξτε, ο κάθε υπουργός δεν πρέπει να νιώθει μόνιμος. Και εγώ πιστεύω και πιστεύω ότι κανείς δεν πρέπει να νιώθει μόνιμος. Έτσι. Εκείνη τη στιγμή, εγώ, αν θέλετε, έκανα τις ρίξεις μου. Πίστευα ότι έπρεπε να κάνω τις επιλογές μου. Τι κάνανε οι άλλοι όμως. Πιστεύω ότι ήμουν ωφέλιμος. Πιστεύω ότι το πέρασμά μου ήταν ωφέλιμο. Διότι ξεκίνησε όλη η νέα τεχνολογία, ξεκίνησε το άλμα στο αύριο και συγχρόνως κάτι κρατήθηκε. Να μην βεβαίω, κύριε Κράτσα. Και να σας πω κάτι, κύριε Δράγκα. Ναι. Τότε ήμουν ο μόνος που μιλούσα. Είσαστε δεσμευμένος πάνω στην τεχνολογία που είχε αποφασίσει η κυρία Βάσο Παπαδρέου προηγουμένως. Με τον κύριο Σιμίτη και τον κύριο Παπαδρέου. Ο ΤΕ ήταν. Ο ΤΕ και εσείς βέβαια, ο υπουργός. Αφού είχατε τις πιέσεις και τις εισηγήσεις των στελεχών του ΤΕ. Εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε τα θέματα. Το ένα είναι η τεχνολογία, το άλλο είναι η διαφάνεια στις διαδικασίες. Όσον αφορά την τεχνολογία, μπορεί ένας οργανισμός να επιλέξει 2 ή 3 τεχνολογίες ενδεχομένως. Αλλά η διαφάνεια σε επιλογές. Για να μην προκανήσουμε τον χρόνο που είναι ελάχιστος. Η διαφάνεια σε επιλογές, προσέξτε. Το πρόβλημά μου ήταν διαφάνεια επιλογών. Τη διαφάνεια την είπατε εσείς προηγουμένως. Σας διώξανε από την καρέκλα. Διαγωνισμός. Επειδή κοντράρατε τον Κόκαλη, φύγατε από την καρέκλα σας. Τι να λέμε τώρα, κύριε Κράτσα, τώρα. Εγώ, εντάξει, αν με ρωτάτε, θα σας πω ότι θα έπρεπε να έχουμε πολύ πιο θαραλέα στάση από εκείνη που είχαμε. Κύριε Τατούλη, εδώ πέρα υπάρχει αυτή η ανακοίνωση, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι την έστησε τη δουλειά Μητσοτάκης, λέει ο Κόκαλης σήμερα. Ότι την έχει στήσει τη δουλειά, λέει ο Μητσοτάκης, ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι στημένα και ότι τον κυνηγάει ο Μητσοτάκης, ο Αλαφούζος, και ότι σύντομα θα αποδειχθεί ότι δεν έχει καμία σχέση με τη στάση, ούτε την βάζει, ούτε τη βγάζει της Ανατολικής Γερμανίας. Το θέμα βέβαια είναι τι έκανε η Νέα Δημοκρατία επί των ημερών του Μητσοτάκη όταν έδινε τις συμβάσεις στον Κόκαλη και τι έγινε στη συνέχεια. Θέλω τα σχόλιά σας. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα και να πούμε ποιες ήταν οι δεσμευτικές υποχρεώσεις που είχε η Νέα Δημοκρατία, η οποία ήταν υποχρεωμένη να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα ενός πακέτου συμβάσεων.